Κυρίες και κύριοι, τους έχουμε πάρει όλους με τη σειρά, δεν έχουμε αφήσει κανέναν. Δηλαδή, Enduro, Motocross, Harley Davidson. Όχι, συγγνώμη, Chopper ήταν. Μπερδεύτηκα. Πήραμε και τη Harley Davidson. Ο Moth, μοτοσυκλετιστικός όμιλος Θεσσαλονίκης. Ο κύριος εκεί πίσω που είναι παντού και μια καινούργια γνωριμία που έχω κάνει. Φευγάτος, κύριος φανατικός Stan Smith. Παρακαλώ, δείξτε πάνω στην πέτρα. Και ξέρω ψωμί. Λοιπόν, ο Κώστας, ο Διαμαντής, ο Χρήστος, ο Λαζαρίδης, αν δεν κάνω λάθος, που ουσιαστικά οργανώνει αυτή την κατάσταση. Ναι, ναι, έτσι, ναι. Ωραία. Ο πιο junior της παρέας, έχω μάθει, το μέλλον, ναι, ναι, ταλέντο το οποίο σε λίγα χρόνια θα εξελιχθεί. Όνομα. Σταύρος Ευδωρίδης. Σταύρος, που είσαι πόσο χρόνο, Σταύρο? 15. Και? Χερματζίδες, ο Μάσος. Διαγωνιζόμενος. Το trial ξεκίνησε από τον αγγλίσκο στρατό, όταν ορισμένοι αγγελιοφόροι μοτοσυκλέτες έπρεπε να πάνε στη γραμμή του μετόπου διάφορα εφόδια, όπως φάρμακα και τέτοια. Πολλές φορές ο λοχίας που στέλνε τον αγγελιοφόρο του λέγε «It's very hard, but try... Somebody's got to do it. Somebody's got to do it and you try to go there». Και έτσι αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι οδηγοί ονομάστηκαν trial men και τελικά το σπόρο... Έχει σχέση με το ρήμα try, έτσι, προσπάθεια. Οι μηχανές, τι χαρακτηριστικά έχουν? Είναι ειδικά κατασκευασμένες, ναι, ούτως ώστε να μπορούν να υπερπηδούν τα εμπόδια, τα βράχια, να μπορείς να κάνεις ισορροπία, η οποία είναι βασική για να ασχοληθείς με αυτό το σπορ. Κυβικά είναι μέχρι 250? Κυβικά μέχρι τα περισσότερα 250, αλλά υπάρχουν και 350. Ορισμένα. Και η ιστορία όλη γίνεται στο όρθιο, έτσι? Ναι, στο όρθιο. Πράγμα που σημαίνει, όλο στο όρθιο, πράγμα, μιλάμε για μηχανές, μην μας παρεξηγείτε, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να είσαι και σε φυσική κατάσταση, κάτσε καλά. Σίγουρα, οπωσδήποτε. Πολύ καλή φυσική κατάσταση, δύναμη, αντοχή. Μίλησε μου εσύ για την τρέλα σου, πότε ξεκίνησε, είσαι 15 χρονών, έχεις ξεκινήσει τώρα? Έχει περίπου 3 μήνες, 4. Το μικρόβιο ποιος το κόλλησε? Ο πατέρας. Αυτά ελπίζω να είναι λάσπες και όχι αίματα, Λάσπες, ναι, λάσπες. Ο πατέρας έβαλε στο κόλπο. Στο λούκι, ναι, ο πατέρας. Πώς τη βλέπεις τη δουλειά, έκανες, ήσουν με τα μηχανάκια, με τις μηχανές από μικρός και πώς αποφάσισες δηλαδή να κάνεις trial, έτσι να το λέμε και σωστά, και όχι κάτι άλλο? Βασικά δεν είναι και πολύ επικίνδυνο. Έτσι μ' άρεσε όταν το είδα, ισορροπία, ιστορίες που ανεβαίνουν, κλίση μεγάλη εμπόδια και εντυπωσιάστηκα και με τράβηξε. Να πάμε λίγο στο Χρήστο να μας πει τι ακριβώς γίνεται εδώ. Καταρχήν, trial είναι μια ιστορία από τα λίγα που ξέρω, γιατί είμαι και ψηλά άσχετος, έως πολύ άσχετος. Από τα λίγα που ξέρω είναι μια παθητική κατάσταση, με την έννοια παθητική. Δεν υπάρχουν ταχύτητες, δεν τρέχει η μηχανή. Εντάξει, απλά έχετε την πρόκληση της φύσης, της σκληρής φύσης και τα φυσικά εμπόδια. Φυσικά εμπόδια, τα βράχια, τα νερά και γενικά ό,τι έχει να κάνει με δεξιοτεχνία και με ισορροπία πάνω στη μοτοσυκλέτα. Είναι υπόθεση τεχνικής δηλαδή, έτσι? Ακριβώς. Αποκλειστικά τεχνική. Είναι ακριβή αυτή η ιστορία, δηλαδή αν κάποιος θέλει να ασχοληθεί, πόσα λεφτά μπορεί να σκέφτεται ότι πάνω κάτω πρέπει να επενδύσει σε μηχανή, σε στολές, σε κράνη? Βασικά είναι η αγορά της μηχανής. Τώρα αν θέλει να πάρει καινούργιο μοντέλο είναι κάποιο κόστος. Μπορεί να πάρει όμως ένα μεταχειρισμένο για να το βγει οικονομικό. Τώρα ο εξοπλισμός από εκεί και πέρα μια φορά αγοράζει μια μπότες, ένα παντελόνι, προστατευτικά γάντια, ξέρω εγώ, τα οποία δεν κοστίζουν και πάρα πολύ. Είναι ένα κόστος που γίνεται μια φορά όμως. Ωραία. Χρήστο, κάτι θες να πεις? Κάτι θέλω να πω σε αυτό το σημείο. Υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό στο trial. Ότι μπορείς να κάνεις προπόνηση χωρίς μία δραχμή κόστος. Βγάζεις τη βενζίνη από το depósito, αδειάζεις ένα χώρο στον καράζ της πολυκατοικίας. Σβησμένη μηχανή, πες το αγόρι μου, τα κατάφερα. Κάνεις βόλτες. Κάνεις διάφορα εκεί, όλα με σβηστό μοτέρ.